Στον υγρό στίβο της Παμβότιδας για πρώτη φορά στα χρονικά σε λίμνη διεξάγεται από τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Μια διοργάνωση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας που δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του Αθλητικού Ομίλου Ποσειδών και παράλληλα την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Ιωαννιτών και Ζήτσας, αντίστοιχα και του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Οι αγώνες και το επίπεδο των αθλητών που παίρνουν μέρος είναι εξαιρετικοί και αποτελούν πρόκριμα για τη στελέχωση της εθνικής ομάδας. Όπως ανέφερε ο Ηλίας Σπυριούνης, πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου Ιωνίων Νήσων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, η διεξαγωγή του πρωταθλήματος αναδεικνύει και τις δυνατότητες του υγρού στίβου της λίμνης. Πρόκειται για το πανελλήνιο πρωτάθλημα της Open Water της τεχνικής κολύμβησης που από εδώ θα στελεχωθεί η εθνική ομάδα που θα πάει σε ένα μήνα περίπου στο Σεπτέμβριο στην Ιταλία. Αναλάβαμε αυτή την υποχρέωση, ας το πω σε εισαγωγικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε στη λίμνη ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Βρήκαμε όμως μεγάλη συμπαράσταση τόσο από την Περιφέρεια και το Δήμο, από το Δήμο Ζήτσας, από τον Μιχάλη τον Πλιάκο και επίσης από τον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων, που έχουν την εμπειρία, έτσι, έχουμε τις, γιατί η ασφάλεια είναι το ζητούμενο, οπότε είναι γνώστες και αισθανόμαστε και εμείς πολύ καλύτερα. Μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Να πούμε ότι είναι ένα στίβος που αρέσει πάρα πολύ, διότι προσομοιάζει με αυτούς που υπάρχουν στην Ευρώπη ή περισσότερο στο, και παγκοσμία που συμμετέχουμε. Έχουμε φυσικά εδώ πέρα και την παρουσία του Ηλία του Ξιάρχου, που είναι ο άνθρωπος που πισερά ετών γνωρίζει και καλύτερα, είναι και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία μέλος. Οπότε κυλούν όλα ομαλά. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία οι Γιαννιώτες και όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν και το απόγευμα και αύριο το πρωί σε αυτή εδώ την εξέδρα να παρακολουθήσουν και να το δουν. Όντως είναι η φόρμουλα ένα της κολύμβησης και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ο Ηλίας Ξιάρχος, έφορος τεχνικής κολύμβησης της Ομοσπονδίας και ταμείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, έκανε λόγο για ένα πρωτάθλημα εφάμιλο διεθνών διοργανώσεων. Μετά την επιτυχή διοργάνωση που είχαμε στα Γιάννενα πριν 2 χρόνια, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης στη Πισίνα, φέτος, ενώ είχαμε διακόψει για 6 χρόνια, δεν κάναμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μεγάλων αποστάσεων, αποφασίσαμε με την καινούργια διοίκηση της Ομοσπονδίας να το επαναφέρουμε. Ο Ποσειδώνας ξέφρασε το ενδιαφέρον να αναλάβει τη δημιουργία, να οργανώσει αυτό το πρωτάθλημα. Βεβαίως με την συνεργασία και την εποπτεία της Περιφερειακής Επιτροπής της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων. Όλα τα πράγματα πήγαν κατευχήν. Είχαμε τη βοήθεια του Δήμου Περιφέρεια, Δήμου Ζήτσας κλπ. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, εφάμιλο των πρωταθλημάτων πανευρωπαϊκού και παγκοσμίου επίπεδου που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στο εξωτερικό. Πόσο καλά είναι τα πράγματα ή πόσο πρόδρομα είναι τα πράγματα στην τεχνική κολύμβηση στη χώρα? Η τεχνική κολύμβηση καλλιεργείται εδώ και 30 χρόνια, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι μεταξύ των 4-5 δυνάμεων της τεχνικής κολύμβησης παγκοσμίως και πιστεύουμε ότι όσο το δυνατόν και αν οι συνθήκες μας επιτρέψουν να έχουμε ανοιχτά κολυμβητήρια, να μπορούμε να λειτουργούμε σε καλό επίπεδο, οι αθλητές μας θα έχουν πάντοτε επιτυχίες. Αρκεί να σας πω ότι φέτος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων η χώρα μας κατέκτησε 20 μετάλλια. Στο δε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στο Κάλι στην Πορτογαλία, πήραμε 3 μετάλλια.